Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ 92 και 2 στα FM, είναι το πρωινό, στο μικρόφωνο Ηλίας Κρησικός και μαζί μου είναι ένας καλός φίλος, ο Αργύρης ο Αθανασιάδης. Μπορεί να μην σας λέει τίποτε αυτό το όνομα, είναι, ασχολείται με τα ακτινίδια, είναι υποψήφιος με την εθνική δημιουργία. Χθες καλωσορίσατε καταρχήν στο στούντιο. Καλημέρα κύριε Ηλία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ένας νέος άνθρωπος, που μπορούμε από τους νέους ανθρώπους να μάθουμε και να ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα. Επίσης χάρηκα πάρα πολύ χθες με τον Βασίλη τον Τσιάρτα, ο οποίος είναι επικεφαλής, ναι, στο Επικρατείας. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και μας είπε ωραία πράγματα. Ένας ήρημος τύπος, τον οποίο τον είχαμε γνωρίσει, δακρύσαμε εκείνες τις εποχές. Ναι. Και ποιος δεν δάκρυσε με αυτό που έγινε. Ναι, ναι, ναι. Τελευταία είδα και το βίντεο, ας πούμε, ναι, ένα βίντεο με την Εθνική και τον είδα. Ναι, ναι. Όντως στο παιχνίδι του είχε και μια ηρεμία. Δηλαδή, ναι, αυτή την ηρεμία που βγάζει στο λόγο του, είχε και την ηρεμία, τη διάβγεια στο μυαλό του να βγάλει εκείνη την παλιά, την καταπληκτική που πήγε στο. Ποιος έβαλε τον γκολ στην Ισπανία. Ναι. Νομίζω βγάζει την παλιά ο Τσάρτας, μια μακρινή παλιά και μπαίνει, ναι, τον γκολ. Κάπως έτσι νομίζω είναι και στην πολιτική του ζωή. Και στην προσωπική του ζωή. Ακριβώς, αλλά, ναι, και παράλληλα και με την πολιτική. Και θυμάμαι έτσι. Το θυμάμαι εκείνες τις εποχές που μας έκανε όλους να δακρύσουμε. Φυσικά, φυσικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και εσείς συμπορεύεστε μέσα σε αυτήν τη διαδικασία, ναι, σε αυτήν την διαδικασία που έχουμε μπει. Έχουμε εκλογές μετά από μία εβδομάδα. Κρίμα, θέλω να πω για αυτό, ναι, κρίμα που η εθνική μας δεν συνέχισε να είναι μπροστά. Ναι. Λυπάμαι πολύ, θα ήθελα πολύ να τη βλέπω. Ας πούμε να μην παίρνει, βέβαια, εντάξει, δεν λέω να παίρνει το κύπελο συνέχεια, ναι, να είναι μέσα. Τέλος πάντων, αυτό είναι στο ποδόσφαιρο. Εκείνη την εποχή όλοι δακρύσαμε και όλοι χαρήκαμε, ναι, και είχαμε ξεσαλώσει, τα έλεγα σε εισαγωγικά πάντοτε. Τώρα όμως θέλουμε να μιλήσουμε λίγα λόγια για την εθνική δημιουργία. Μάλιστα. Είστε υποψήφιος, ναι, εδώ, ναι, στον Νομοπιερίας, ναι, ασχολείστε με τα ακτινίδια. Εγώ χαίρομαι που είστε νέος άνθρωπος και ασχολείστε με αυτά. Ναι. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται. Όλοι θέλουν πίσω από ένα γραφείο να κάθονται. Ναι, δυστυχώς αυτό, ναι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να είμαστε ούτε όλοι διευθυντές, ούτε υπάλληλοι σε γραφεία. Πρέπει να πάμε και στην παραγωγή. Και όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή στην Ελλάδα έχει εγκαταλειφθεί. Γιατί όμως αυτό? Τρέψε, σε μιλάω. Στον ελληνικό να μιλάμε, ναι, φυσικά. Ναι, δεν είπα καλημέρα στους ακροατές καταρχήν. Ναι, πρώτη μου φορά στο ραδιόφωνο. Είναι ωραίο το ραδιόφωνο. Είναι ωραίο, μου αρέσει, έχει την, λοιπόν, ομορφιά του. Πες μου, Αργύρη, γιατί δεν ασχολούνται οι νέοι με την. Οι νέοι δεν ασχολούνται. Την οτροφία, την. Ναι, γιατί η παραγωγή έχει εγκαταλειφθεί, δεν βρίσκουν κάτι, θεωρούν ενδεχομένως ότι δεν θα μπορέσουν να ζήσουν. Γιατί όπως και να έχει την παραγωγή, η δουλειά είναι σκληρή. Έχει τυράνια, έχει πολλές δυσκολίες. Έχει και ομορφιές φυσικά, αλλά πρέπει κάποιος να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες και να μείνει εκεί, να αντέξει, να κάτσει χρόνια και να πει εντάξει, εγώ θα είμαι εδώ και θα τα καταφέρω. Οι νέοι σήμερα δεν μπορώ να κρίνω γιατί δεν πάνε, αλλά θεωρώ ότι ίσως βρίσκουν κάτι καλύτερο. Έχουν μια άλλη προοπτική, βλέπουν μια άλλη προοπτική κάπου αλλού. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς και το κάπου αλλού δεν ξέρω αν οδηγεί κάπου. Ναι. Υπάρχει πολλή ανεργία, πολλοί άνθρωποι που κάθονται, πολλοί που μεταναστεύουν, πάνε στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Αυτό είναι λυπηρό για την Ελλάδα. Ναι. Χάνουμε πολύ, ναι, αξιόλογους ανθρώπους. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, το λέει η καρδιά σου, δεν είναι? Ναι, ναι. Εγώ άκουσα τον Θάνο Τζήμερο το 2016, κάπου εκεί, τον πρόεδρο της Εθνικής Δημιουργίας, και είπα εδώ είμαστε. Άκουσα μια λογική άποψη και είπα εδώ είμαστε, θα συμπορευτώ, θα πάω μπροστά, θα τραβήξω. Είμαι δεύτερη φορά υποψήφιος, ήμουν και το 2019, τότε εντάξει δεν πήγαμε και τόσο καλά, και είπα θα πάω μπροστά και θα. Ναι. Και προχωράς. Ο κόσμος τι σου λέει έξω όταν βγαίνεις τώρα? Ο κόσμος. Γιατί είσαι νέος άνθρωπος, δεν σε ξέρουν. Έχουμε ανταπόκριση, ναι, θετική ανταπόκριση. Ναι. Ακούω πολλούς. Ναι, τον ξέρω, λέει, το Θάνο τον Τζήμερο. Είναι ο μοναδικός, λέει, που μιλάει λογικά. Θα τον ψηφίσω. Τα ακούω αυτά. Θα σας ψηφίσουμε. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν μας ξέρουν. Θεωρώ ότι αυτοί που θα μας γνωρίσουν, αν ας πούμε δεν πάνε κάπου ας πούμε, σε ένα κόμμα που δεν το αφήνουν εύκολα, αυτοί που το σκέφτονται θα έρθουν μαζί μας, είμαι σίγουρος. Αρκεί να μας γνωρίσουν, να μας ακούσουν. Ναι. Το target group που έχετε είναι νέοι άνθρωποι περισσότερο. Θεωρώ ότι εκεί γύρω στα 30 με 40, εκεί είναι το δυναμικό μας σημείο. Γιατί εκεί είναι οι άνθρωποι που εργάζονται, είναι της παραγωγής, της εργασίας, και επειδή λέμε πολλά για την εργασία, πώς πρέπει να πάει μπροστά, να αναπτυχθεί η χώρα, έχουμε πολύ καλό, πάμε καλά εκεί. Αλλά βέβαια και αρκετοί νέοι άνθρωποι μας ακούνε, ιδίως από τα social media. Ναι. Και... σήμερα τα social media παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Ήθελα να πω όμως, Αργύρη, πού τοποθετείτε η εθνική δημιουργία? Δεξιά, αριστερά, στο κέντρο, πού είναι? Αυτά είναι λίγο παροχημένα, θα έλεγα πια. Ναι. Τώρα τι θα πει δεξιός και αριστερός? Όλοι είμαστε πολίτες που έχουμε διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές πεποιθήσεις ο ένας από τον άλλον. Τώρα άμα πάμε με την παλιά κλίμακα, εγώ θα την έβαζα στο κέντρο, την εθνική δημιουργία. Στο κέντρο, δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι μετανάστευσε στα αριστερά πια με αυτά που κάνει. Με την πολυπολιτισμικότητα. Ακριβώς, με τα επιδόματα, με όλα αυτά, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης είχε πει, ας πούμε, πριν βγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, ότι πρέπει να γίνουν απολύσεις στο δημόσιο. Ναι. Στην πορεία το άλλαξε. Τότε όταν ήταν υπουργός. Όταν ήταν υπουργός, το κοιτήριο. Ναι. Είναι οδυνηρές οι απολύσεις. Δεν τις λέω ότι πρέπει να γίνουν. Οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, αλλά είναι αναγκαίο. Πρέπει κάποιες δημόσιες υπηρεσίες και κάποιοι άνθρωποι να αξιολογηθούν και να φύγουν, αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Επειδή είναι όμως ένα μικρό κόμμα, ναι. Λένε πολλοί, να άμα ψηφίσω εθνική δημιουργία, άμα ψηφίσω αυτό, είναι, ναι, ένα μικρό κόμμα, δεν φαίνεται, δεν ακούγεται, είναι χαμένη η ψήφος. Τι μου λες, βρε παιδιά? Δηλαδή τα ακούμε αυτά από τους νέους. Τα ακούμε, ναι, ναι. Δεν είναι χαμένη η ψήφος, όχι. Στην εθνική δημιουργία δεν είναι. Καταρχήν έχουμε πολλές προοπτικές να βγούμε τώρα. Και θεωρώ ότι άμα βγούμε θα δώσουμε, θα δώσουμε ψήφο ανοχή στη Νέα Δημοκρατία. Και τι εννοώ με την ψήφο ανοχής? Δεν θα συγκυβερνήσουμε, δεν θα ζητήσουμε υπουργείο, δεν θα κάνουμε συμφωνία κάτω από το τραπέζι. Απλά θα δώσουμε την ψήφο ανοχής, θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί λογικά θα έχει το μεγάλο ποσοστό, δεν μπορούμε εμείς να τους πούμε τι θα κάνετε. Και ό,τι νομοσχέδιο φέρνει θα το αξιολογούμε, και αν συμφωνούμε θα το ψηφίζουμε, αν διαφωνούμε δεν θα το ψηφίζουμε. Αλλά θα προτείνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Θα έχουμε πάντα έτοιμη μία πρόταση. Μάλιστα. Και επειδή ο Θάνος ο Τζήμερος έχει φιλοξενηθεί εδώ στο ραδιόφωνο, ναι, στην, ναι, καρέκλα που κάθεστε, και μετά βγήκαμε, μιλήσαμε και, ναι, μου λέει, σε παρακαλώ, θέλω να έρθεις μαζί μου. Είχαμε πάει στο Συνδριακό Κέντρο Ικάβη και είχε μιλήσει πριν από περίπου 4 χρόνια, δυναπατώμη κλπ. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος της πιάτσας, της αγοράς, ξέρει πολύ καλά τι γίνεται, ναι, και ο λόγος του μ' άρεσε, Αργύρη, να πω τώρα και το Αθανασιάδης, ναι, για να καταλάβουν οι ακροατές ποιος είναι δίπλα μου εδώ πέρα. Και μου μιλούσε για με έλεγε για τους συνδικαλιστές, μάλιστα, για τον κρατισμό, για αυτά τα, ακριβώς, πράγματα τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν για να πάει μπροστά μια χώρα. Φυσικά. Και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και λέω, κοίταξε να δεις, αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος της πιάτσας τελικά, ρε παιδί μου, ξέρει τι ζητάει κλπ. Ναι. Αλλά εκείνη την εποχή, πριν 4-5 χρόνια, δεν τον ακολουθούσε ο κόσμος. Ελάχιστοι ήταν. Τώρα πιστεύω. Δεν είναι, ναι, ακριβώς έτσι. Ναι. Να πω ότι ο Θάνος Τζήμερος είναι στην πολιτική από το 2012. Το 2012, εκεί στις πρώτες εκλογές, αν θυμάστε που είχαν γίνει, είχε πάρει 2,2% η δημιουργία ξανά. Στην πορεία με την πόλωση και με όλα αυτά πέσαν τα ποσοστά μας, δεν τα έχουμε καταφέρει, αλλά σήμερα είμαστε πάντα επίκαιροι. Δηλαδή αυτά που λέμε τα λέγαμε και τότε, τα λέμε και σήμερα, και ο κόσμος τα ακούει, και ακριβώς αυτό που λέτε για τον κρατισμό, πολλοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν, ότι πρέπει το κράτος να μικρύνει, να φύγει από τις τσέπες του πολίτη και να είναι μικρό, ευέλικτο, και να βάζει μόνο τους κανόνες. Να μην, ας πούμε, είναι επιχειρηματικός. Αυτά ακριβώς μου έλεγε, ναι, εκείνη την εποχή. Δεν μπορεί, λέει, ναι, κάποιος να απομυζά ναι, από το κράτος συνέχεια, και να μην μπορεί το κράτος να κάνει τίποτε, και να κάθεται και να, ναι, περιμένει. Εντός και ο συνδικαλισμός, τον οποίο έτσι είχαμε συζητήσει, φέρνει δεινά, άσχημα στον τόπο μας. Τώρα, η ακρίβεια, όλα αυτά τα πράγματα πώς τα βλέπεις? Γιατί είχαμε την οικονομική κρίση. Σωστά. Είχαμε μετά τον COVID, είχαμε τον πόλεμο με την Ουκρανία και επειδή είσαι ακτινοπαραγωγός, ακτινίδιο παραγωγός, σωστά. Λοιπόν, αυτό τι γίνεται με τις αγορές? Εγώ διάβασα κάπου αυτή την εβδομάδα ότι 14 € ήταν στο εξωτερικό. Πολύ το ακτινίδιο. Το ακτινίδιο. Το κιλό. Ναι, τρελάθηκα. Λέω εγώ, τι γίνεται εδώ πέρα? Ενώ εσείς για να το παράξετε 30-40 λεπτά το παραγωγό. Γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά? Τώρα πάω, θα πάω στο στην πολιτική, κομμάτι. Στο επαγγελματικό κομμάτι, γιατί το ζείτε. Το ζούμε αυτό. Καταρχήν να πω, εντάξει. Τι υπάρχει τελικά με την ακρίβεια, με όλα αυτά τα πράγματα βγαίνετε? Δεν είναι τώρα με την ενέργεια. Πληθωρισμός. Αυτό είναι το σωστό να πούμε, όχι τόσο ακρίβεια. Διότι δόθηκαν πολλά χρήματα από τα κράτη την εποχή του COVID, που τυπώθηκε χρήμα και δόθηκε στον κόσμο, το οποίο δεν προέρχεται από την παραγωγή. Οπότε αυτό οδήγησε στον πληθωρισμό. Δηλαδή πήγαινε ο κόσμος, κατανάλωνε χωρίς να παράγει. Σήμερα βιώνουμε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ άσχημο, είναι μια έμεση φορολογία ο πληθωρισμός. Αλλά ως προς τα προϊόντα, ας πούμε, το ακτινίδιο, μιας και που είπες, πέρασε δύο πολύ καλές χρονιές. Έπιασε, ας πούμε, φοβερές τιμές. Πέρσι. Πρόπερσι, ναι. Και τώρα με αυτό που έγινε με την Ουκρανία, λίγο που ζορίστηκαν οι αγορές, κατρακύλησε. Δηλαδή η φετινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Και ταυτόχρονα με την αύξηση του κόστους παραγωγής, των λιπασμάτων, των πετρελαίων, όλα αυτά. Τις ενέργειες είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ελπίζω η επόμενη να είναι καλύτερη. Δείχνει κάποια θετικά σημάδια, αλλά από περισσότερα δεν γνωρίζω. Ναι, οι κυβερνώντες αυτά. Αλλά να απαντήσω και στο άλλο, γιατί είπες ότι, ας πούμε, γιατί φτάνει ένα προϊόν να φεύγει από εδώ στα 30 λεπτά και να πάει στα. Να απογειώνεται εκεί πέρα. Να απογειώνεται. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες. Λογικό είναι αυτό. Μεγαλέμποροι, λαχαναγορές, όλα αυτά, από τον ένα στον άλλον, αυτό είναι λογικό να αυξηθεί η τιμή. Πρέπει εμείς, σαν παραγωγή στην Ελλάδα, να ενωθούμε. Να εμπιστευτεί ο ένας τον άλλον, να κάνουμε συνεταιρισμούς, να δυναμώσουν αυτοί και να προωθήσουν, να κάνουμε brand name, να έχουμε ένα brand name Kiwi Πιερία. Γιατί να μην υπάρχει αυτό? Να είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και να το πουλάμε. Αυτό λίγο δύσκολο, εντάξει, και θα ρίξει και λίγο ουτοπικό, γιατί θα πεις ποιος θα το κάνει αυτό, ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία. Αλλά νομίζω. Επειδή είστε νέος άνθρωπος εσείς τώρα, και έτσι ένας άνθρωπος με δυναμική, γιατί εκτίθεστε κιόλας στην πολιτική, με την εθνική δημιουργία κλπ. Τι δεν κάνουμε σωστά, Αργύρη? Πολλά δεν κάνουμε. Πάμε στην πολιτική με ήττα. Και με τους πολιτικούς μας. Τι δεν κάνουμε σωστά? Πολλά δεν κάνουμε σωστά. Τώρα που να το πιάσεις και που να τα αφήσεις. Θέλω έτσι μια γενική. Καταρχήν, η κυβέρνηση. Και γιατί δεν ακούγεται, ας πούμε, η φωνή της εθνικής δημιουργίας? Είμαστε αποκλεισμένοι. Γιατί να είστε αποκλεισμένοι? Δεν ξέρω. Γιατί μας φοβάται το σύστημα, τι να πω. Δεν ξέρω. Είμαστε αποκλεισμένοι. Δηλαδή, ευτυχώς υπάρχουν τα social media, ευτυχώς υπάρχουν οι περιφερειακοί σταθμοί όπως ο δικός σας που μας δίνουν φωνή, αλλά από τα κεντρικά μέσα είμαστε αποκλεισμένοι. Γι' αυτό δεν μας ξέρουν. Δηλαδή, τώρα βγήκε ο πρόεδρος, ο Θάνος Τζήμερος, που είναι υποχρεωτικό, είναι υποχρεωμένα τα κανάλια να τον παίξουν. Βγήκε πριν λίγες μέρες στον Αντένα και αλλού. Τόσα χρόνια δεν έβγαινε. Τώρα τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε σωστά στην οικονομία? Καταρχήν η κυβέρνηση δεν θέλησε να κάνει μεταρρυθμίσεις, να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Στην οικονομία. Ακούμε για μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές. Ποιες είναι αυτές? Και τώρα μας ζητάει να την ξαναψηφίσουμε για να εξηγιάνει το δημόσιο. Δεν το ήξερε το δημόσιο η Νέα Δημοκρατία ότι είχε πρόβλημα. 4 χρόνια περάσανε. Γιατί θέλει άλλα 4 για να το εξηγιάνει? Και αν την ψηφίσουμε, ας πούμε, και δεν το κάνει. Γιατί? Αυτά είναι. Εμείς είμαστε μεταρρυθμιστικό κόμμα και τολμάμε. Δηλαδή πιστεύω ότι όπως. Άμα βγούμε, το μαχαίρι στο κόκαλο. Το μαχαίρι στο κόκαλο, θα γίνουν όλα γρήγορα. Πρέπει στην οικονομία, για παράδειγμα, να αλλάξει ο τρόπος που φορολογούμαστε. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο κλιμακωτός φόρος. Να τιμωρεί δηλαδή αυτόν που βγάζει περισσότερα χρήματα. Αυτό υπάρχει σήμερα. Το ξέρουμε όλοι. Δεν τολμάμε να εμφανίσουμε έσοδα. Όλοι. Κανένας επαγγελματίας δεν τολμάει να εμφανίσει έσοδα. Και γιατί όλοι θέλουν να αποκρύπτουν τα έσοδα. Βέβαια, τους, θέλουν για να μπορούν να είναι βιώσιμοι. Να ζήσουν, φυσικά. Να επιζήσουν. Να επιζήσουν, ναι, αυτό όλοι θέλουν να κάνουν. Και πάει, όταν μιλάμε για έσοδα, πάει ο νους των ανθρώπων στους πολύ μεγάλους επιχειρηματίες που βγάζουν εκατομμύρια. Δεν μιλάω μόνο για αυτούς. Και αυτοί, ναι, να κερδίσουν, αλλά να κερδίσει ο μικρός επιχειρηματίας. Να κερδίσει αυτός που βγάζει 50.000 ευρώ τζίρο ή καθαρά έσοδα, 100.000. Αυτός θα δώσει δουλειά εδώ στον τόπο και σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Αν αυτός πάει καλά, θα πάμε όλοι καλά. Θα έχουμε και ευκαιρίες να βρούμε δουλειές. Μάλιστα. Αργύρης Αθανασιάδης, υποψήφιος με τη δημιουργία ξανά. Εθνική δημιουργία, με συγχωρείτε, του Θάνου Τζήμερο. Και αντιπρόεδρος, να πω, ο Φαήλος Κρανιδιώτης της Νέας Δεξιάς. Είμαστε συνασπισμός κομμάτων. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι... όλα καλά, όλα ωραία, τα ακούμε προεκλογικά, ακούμε και τα προγράμματά τους, αλλά μετεκλογικά, Αργύρη, δεν γίνεται τίποτε, γίνονται άλλα πράγματα. Προεκλογικά τι ακούμε, τάξιμα ακούμε. Ναι, και πολλά ψεματάκια ακούμε. Ναι, εντάξει, ναι. Ίσως θέλει και ο λαός να τα ακούσει αυτά. Να μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Θέλουμε λίγο να μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Είναι στην ιδιοσυγκρασία μας. Να μας χτυπήσουν την πλάτη. Να μας κεράσουν ένα καφέ, ένα τσίπουρο στο καφέ. Και να πει μετά ψήφισέ με. Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι. Δυστυχώς. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει να ακουστούν κάποιες αλήθειες και να πάει συνειδητά ο κόσμος να πει: κοίταξε να δεις, αυτός έχει δίκιο. Ναι, τον πιστεύω. Δεν μου ταξε τίποτα. Δεν θα με διορίσει. Δεν θα μου βολέψει το παιδί. Δεν θα με πάει από τον Εύρο, ξέρω εγώ, να υπηρετήσω στο σπίτι μου. Αλλά μου είπε πώς θα γίνει ώστε να παραχθεί πλούτος. Μου δείχνει τον τρόπο που θα παραχθεί πλούτος. Και αυτός είναι ο Θάνος Τζήμερος και ο Φαήλος Κρανιδιώτης. Εσύ όμως, Αργύρη, δεν μπορείς να υποσχεθείς κάτι. Γιατί... Δεν ήρθα για να υποσχεθώ. Δεν ήρθα για αυτό. Ακριβώς θέλω να πω. Ναι. Ότι είσαι εδώ... Λες τις απόψεις σου, ναι. Δεν μπορείς να υποσχεθείς τίποτε και έχεις μια καθαρή άποψη για το τι ακριβώς θα επικρατήσει και το επόμενο διάστημα, ναι. Και με αυτά τα οποία πρεσβεύεις. Είσαι υποψήφιος, λες εμείς αυτοί είμαστε, είμαι ένας νέος άνθρωπος και να πάω λίγο πίσω, χαμηλού συντελεστή φορολόγησης. Γιατί να μην έχουν όλοι οι νέοι οι οποίοι θα κάνουν ζωή, θα κάνουν τη ζωή τους, θέλουν να κάνουν παιδιά. Το δημογραφικό, ναι, είναι μεγάλο, σωστά, πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα, ναι. Τεράστιο πρόβλημα. Αυτό δεν πρέπει να το δει η κάθε κυβέρνηση. Αυτό το δημογραφικό πρέπει να το δούμε πρώτο. Γιατί σαν έθνος πεθαίνουμε. Δεν γεννιούνται παιδιά. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί δεν γεννιούνται παιδιά? Γιατί ο νέος δεν έχει προοπτικές. Βλέπει δηλαδή ότι ο ίδιος μόνος του τα βγάζει πέρα δύσκολα μόνος του. Λέει ένας νέος, παραδείγματος χάρη, είμαι νέος, ασχολούμαι με την κτηνοτροφία, ναι, ή ναι, ναι. Με στον αγροτικό τομέα, να κάνω οικογένεια. Πού να τη βάλω την οικογένεια? Ακριβώς. Θα σέρνετε μαζί μου και λοιπά. Πρέπει να δουλεύει και η γυναίκα μου, ναι. Να ταλαιπωριόμαστε. Τα παιδιά πού θα πάνε, σε ποιο παιδικό, σε ποιο σχολείο? Είναι και αυτά στη μέση, ναι. Και επειδή είσαι νέος άνθρωπος, μου είπες λίγο στο διαλυματάκι, ξέρεις τι ώρα γύρισα, κύριε Χρυσικέ? Ναι, ναι. Τρέχεις όλη την μέρα, ναι, ναι, ναι. Ξεκινάω το πρωί, ναι. Ευτυχώς. Και δεν ξέρεις πού θα το τερματίσει. Πού θα φτάσω και πού θα είμαι όλη την ημέρα. Εντούτοις είσαι αισιόδοξος άνθρωπος. Ναι, δεν γίνεται χωρίς αισιοδοξία. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για να πετύχουμε. Πρέπει να αλλάξουμε όμως εμείς για να αλλάξει και ο κόσμος όλος και να αλλάξουν και οι γύρω μας. Νομίζω σιγά σιγά αλλάζουμε. Σιγά σιγά αλλάζουμε. Πάμε ίσως αλλάζουμε λίγο πιο αργά από όσο πρέπει, αλλά αλλάζουμε. Βλέπω νέο κόσμο δηλαδή που σκέφτεται τελώς διαφορετικά από αυτούς που θυμάμαι εγώ τη δεκαετία του 80 ή τις δεκαετίες του 90. Είμαστε λίγο, έχουμε άλλη σκέψη πια. Αλλά αυτό θα έγινε διαδικασία αργή. Τι μηνύματα μπορούν να φύγουν από έναν νέο άνθρωπο που είσαι εσύ? Γιατί εγώ έτσι, με τον τρόπο που σε ακούω, με την ηρεμία που έχεις, με όλα αυτά τα οποία πρεσβεύεις, και ένας νέος να έρθει να σε ακούσει από κοντά, θα πει αυτός ο άνθρωπος έχει δίκιο, γιατί να μην τον ψηφίσω? Γιατί να ψηφίσω όλους αυτούς τους προηγούμενους που τους είδα τελικά? Εγώ θα τους πω να παλέψουν στη ζωή, να προχωρήσουν, Τίποτε δεν χαρίζεται άλλωστε. Να μην μένουν στα επιδόματα. Επιδηματική πολιτική. Όχι, οι ίδιοι άνθρωποι να μην δέχονται αυτά, το χαρτζηλίκι αυτό. Εντάξει, η κυβέρνηση τα δίνει για να παραμείνει ξανά στην κυβέρνηση. Ποιος παίρνει όμως από αυτά που δίνει η κυβέρνηση? Τώρα ακούγαμε αυτό το διάστημα, θα πάρεις εκείνο, θα πάρεις άλλο. Εγώ δεν βλέπω έναν άνθρωπο έξω που να λέει ότι πήρα τα 25 ευρώ. Ναι, κοιτάξτε. Ελάχιστη είναι αυτή. Εντάξει, ναι, ενδεχομένως, ναι, αλλά. Και με αυτά τι να μου κάνουν? Δεν λέω ότι δεν είναι καλά. Δεν κάνουν τίποτα, ναι. Στην ουσία δεν κάνουν τίποτα. Ότι μπορεί να πάω να πάρω λίγο ψωμί, λίγο τύρι. Το τύρι ξέρουμε πόσο έχει φτάσει. Ναι, ναι, ναι. Το κιλό. Ναι. Δηλαδή ένα ψωμί και ένα κιλό τυρί και λίγο κασέρι. Πάει το επίδομα. Όχι, πρέπει να βγουν να εργαστούν, να δουλέψουν, να παλέψουν. Ξέρεις τι μου είπε εχθές ο κύριος Βασίλης Τσιάρτας, ναι, ο οποίος είναι στο επικεφαλής. Μα λέει, γιατί να πάω για 20 ευρώ να δουλέψω και να κάνω? Είναι ελάχιστα τα χρήματα που μου δίνουν. Ναι, και άμα υπάρχει μια σύνταξη στο σπίτι και μου δίνει ο πατέρας, η μητέρα. Ακριβώς μου είπε. Ναι. Τα χρήματα, γιατί να πάω εγώ να δουλέψω? Ναι, αλλά θα τους πω ότι δουλεύοντας χτίζεις βιογραφικό. Δηλαδή μπορείς στην αρχή να είναι λίγα τα χρήματα, να κουράζεσαι, αλλά στην πορεία αποκτάς εμπειρίες, αποκτάς δεξιότητες και προχωράς. Και κάποια στιγμή θα έρθει και μια καλύτερη δουλειά. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή δεν πρέπει να καθόμαστε. Η αδράνεια είναι κακή. Ακόμα και όταν και να μην ευνοούν οι συνθήκες που δεν ευνοούν σε πολιτικό επίπεδο, σε οικονομικό μάλλον επίπεδο, εγώ λέω να πάμε να προσπαθήσουμε. Βγαίνεις έξω στους δρόμους. Είναι η τελευταία μου ερώτηση. Ναι. Γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ναι. Μ' αρέσει καταρχήν που είσαι νέος και έχεις απόψεις. Βγαίνεις έξω στον δρόμο. Βλέπεις τους ανθρώπους σου, τους φίλους σου έξω, οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν προτιμάς να κάνεις παρέα με μεγαλύτερους, αλλά συνήθως με τους συνομιλείς. Ναι. Τι σου λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι τους λες εσύ? Πρώτον, γιατί έχουμε εκλογές. Εγώ να σας πω, είμαι πατέρας, έχω 2 παιδιά και κάνω παρέα με ανθρώπους που έχουν και αυτοί παιδιά. Υπάρχει μια, ας πούμε, σε εισαγωγικά γκρίνια, που πολλές φορές και εγώ μπορεί να γκρινιάζω. Πιάνω τον εαυτό μου και εγώ να είμαι λίγο, κάποιες φορές με μψήμυρος. Εντάξει, είναι λογικό, ας πούμε, γιατί όταν έχεις. Με τα τόσα που έχουμε υποστεί τόσα χρόνια. Υπάρχει και το άγχος, λες, θα βγω, δεν θα βγω, πώς θα πάει η επόμενη χρονιά, θα μπορώ να βοηθήσω την οικογένειά μου. Τα σκέφτεσαι και αυτά. Οπότε αυτό υπάρχει από τους ανθρώπους που συναναστρέφω. Και από τους νέους, βλέπω, ας πούμε, κάνω παρέα με νεότερα παιδιά. Είναι κάποια παιδιά που λένε, όχι, δεν θέλω να δουλέψω. Το βλέπουν με την αριστερή σκοπιά. Κάνω παρέα με ανθρώπους που έτσι είναι αριστεροί και έτσι με. Προτιμώ να μην δουλέψω, γιατί. Μου κινούν την περιέργεια γιατί το κάνουν αυτό. Εντάξει, το δέχομαι. Και εσύ ξεκινάς από το 0, δεν ξεκινάς ότι σήμερα θα πάρεις χρήματα. Ναι. Να το πάρουμε και έτσι. Ναι. Και τους βλέπω, ας πούμε, λέει, όχι, δεν θέλω να δουλέψω, γιατί θα μου τα πάρει το κεφάλαιο ο κακός, ας πούμε, επιχειρηματίας, ο κακός άνθρωπος, αυτός που έχει τα λεφτά. Ναι. Όχι, δεν θα τα πάρει αυτός, εσύ θα τα πάρεις, θα δουλέψεις για σένα και θα πας εσύ μπροστά. Όταν τους είπες ότι εγώ κατεβαίνω με τον Θάνο τον Τζήμερο και τον Φαήλο Κρανιδιώτη. Εντάξει, από τους αριστερούς στους αριστερούς έχει κακό όνομα, ας πούμε. Του έχουν βάλει μια ταμπέλα, ας πούμε, το φασίστα. Ναι. Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει, όχι. Είναι η λάσπη που υπάρχει. Ναι. Λάσπη στον ανεμιστήρα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί. Να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θέλω να σε έχω άλλη μια φορά. Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αργύρης ο Αθανασιάδης. Ένας άνθρωπος της υπαίθρου, ναι, να το πω λίγο αυτό. Ακριβώς. Που ασχολείται με τη γεωργία. Είναι υποψήφιος με τον Θάνο Τζήμερο. Και χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που αυτό το πρωινό ήσουν μαζί μας. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και γρήγορση, νομίζω, έτσι? Ναι, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα, ευχαριστούμε που μας βγάζετε, γιατί πρέπει να ακουστούμε κι εμείς. Και θα πω στον κόσμο να σκεφτεί καλά πριν ψηφίσει, να μην ξεχάσει αυτά που γίνανε. Εύκολα ξεχνάμε, να μην τα ξεχάσουμε. Λίγο να τα σκεφτούμε. Σκεφτείτε λίγο, κάνουμε ένα flashback πίσω. Σκεφτείτε λίγο καλά τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι που ζητάνε σήμερα την ψήφο μας. Τι κάνανε. Λίγο σκεφτείτε το αυτό. Ναι.